Αγαπητοί φίλοι και πάλι γεια σας, βρισκόμαστε στο ένατο βίντεο της Βατεομηχανικής 2. Ξεκινήσουμε με το χώρο των τετραγωνικά ολοκληρώσιμων συναρτήσεων. Ό,τι λέμε μία συνάρτηση ότι είναι τετραγωνικά ολοκληρώσιμη. Μία συνάρτηση λέμε ότι είναι τετραγωνικά ολοκληρώσιμη όταν το ολοκλήρωμα του μέτρου του τετραγώνου της συνάρτησης συγκλίνει, δηλαδή δεν απειρίζεται. Στη μία διάσταση γράφεται σε αυτή τη μορφή. Το ολοκλήρωμα από μείον άπειρο ή συνάπειρο σε όλο το χώρο του μέτρου του τετραγώνου της συνάρτησης, δεχεί, δεν θέλουμε να κάνει άπειρο. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε γράψει μικρότερο συμβολικά, μικρότερο του συνάπειρου, δηλαδή δεν τίνει στο άπειρο. Συγκεκριμένα το μέτρο του τετραγώνου της συνάρτησης ψ του χ αποτελεί μία πυκνότητα πιθανότητας, ενώ για παράδειγμα αν το ψ περιγράφει την κατάσταση ενός σωματιδίου, τότε το τετράγωνο του μέτρου της συνάρτησης πολλαπλασιασμένη με τον τεχή μας δίνει την πιθανότητα να δούμε το σωματίδιο σε μία απόσταση χ έως χ και τεχή, σε ένα μικρό, πολύ μικρό πλάτος, πάχους τεχή. Τέλος πάντων, αυτό το πράγμα θέλουμε να μην απειρίζεται. Εμείς θα μελετήσουμε τετραγωνικά ολοκληρώσιμες συναρτήσεις, απλά να θυμόσαστε τι είναι. Στις τρεις διαστάσεις, αν δουλέψουμε για παράδειγμα στις καρτεσιανές συντεταγμένες, τότε στην πραγματικότητα επειδή το στοιχείο του όγκου είναι dχ επί dψ επί dz, πρέπει να κάνουμε τρεις ολοκληρώσεις, τόσο για το χ, όσο για το ψ, όσο και για το z, και πάλι δεν πρέπει να απειρίζεται. Το ίδιο μπορούμε να δουλέψουμε και στις σφαιρικές συντεταγμένες. Στις σφαιρικές συντεταγμένες έχουμε την απόσταση, τη γωνία θ και τη γωνία φ. Έτσι το λοιπόν πρέπει να ολοκληρώσουμε σε όλες αυτές τις μεταβλητές. Η ακτίνα παίρνει τιμές από 0 έως συνάπειρο. Η γωνία παίρνει τιμή θ από 0 έως π, ενώ η γωνία φ παίρνει τιμές από 0 έως 2π. Το στοιχείο του όγκου γράφεται R τετράγωνο sin θ d θ dr επί dφ. Έχουμε ξεχάσει εδώ το dφ, συγχωρέστε με, διορθώστε το. Και πάμε να δούμε όμως ποια πρέπει να είναι η απέτηση, τι πρέπει να ισχύει για την συνάρτηση έτσι ώστε να είναι τετραγωνικά ολοκληρώσιμη. Για να είναι μια μηδαμική συνάρτηση τετραγωνικά ολοκληρώσιμη, πρέπει να μηδενίζεται στο άπειρο. Έτσι το λοιπόν, το όριο της συνάρτησης στα άπειρα, στο συνάπειρο και στο πλεινάπειρο, που ισοδύναμα συμβολικά μπορούμε να το γράψουμε έτσι, πρέπει να κάνει 0. Για να συμβαίνει αυτό στη μία διάσταση, πρέπει ουσιαστικά η συνάρτηση ψ του χ στο άπειρο να έχει μία συμπεριφορά πιο γρήγορα από ότι πηγαίνει το 1 δια ρίζα απόλυτο χ. Στις τρεις διαστάσεις όπως βλέπετε η απέτηση είναι αυτή, όταν το R πάει στο συνάπειρο να κάνει 0, μιλάμε στις σφαιρικές συντεταγμένες. Αυτό που πρέπει να κρατήσετε είναι ότι μία συνάρτηση είναι τετραγωνικά ολοκληρώσιμη όταν μηδενίζεται στο άπειρο, και αν δεν μπορεί να μηδενιστεί, τότε δεν είναι τετραγωνικά ολοκληρώσιμη. Να προχωρήσουμε στο εσωτερικό γινόμενο. Έχουμε δύο τετραγωνικά ολοκληρώσιμες συναρτήσεις, την ψ και την φ ας υποθέσουμε. Τότε το εσωτερικό γινόμενο στην βαντομηχανική 2 θα το συμβολίζουμε ψ φ. Στην πραγματικότητα είναι το μπρα του ψ επί το κέτ του φ, αλλά θα το διαβάζω ψ φ, εννοώντας αυτό εδώ. Μπρα ψ φ κέτ. Θα μιλήσουμε αργότερα για το μπρα και το κέτ. Γενικά το bracket. Πώς ορίζουμε το εσωτερικό γινόμενο δύο τετραγωνικά ολοκληρώσιμων συναρτήσεων? Είναι το ολοκλήρωμα σε όλο το χώρο της συζυγής παράστασης της πρώτης συνάρτησης επί την δεύτερη δεχή. Στις τρεις διαστάσεις είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, μόνο που δεν ολοκληρώνουμε ως προς το στοιχείο δεχή, ως προς τον όλο τον όγκο. Και ανάλογα με τι συντεταγμένες δουλεύουμε, αντικαθιστούμε τον dv. Δηλαδή, αν είναι στις καρτεσιανές συντεταγμένες, είναι dχ επί dψ επί dz. Και αν είναι πολλές διαστάσεις, τότε πάλι είναι συζυγής παράσταση της πρώτης επί την δεύτερη. Εδώ πέρα δεν είναι dq διάνυσμα, είναι dq σκέτο, δεν μπορεί να είναι διάνυσματικό μέγεθος στο εσωτερικό γινόμενο.
Και τι εννοούμε πολλές διαστάσεις? Εννοούμε διαστάσεις στον χώρο Hilbert και όχι μόνο τις χωρικές διαστάσεις. Για παράδειγμα, ο χώρος Hilbert μπορεί να συμπεριλαμβάνει το spin, τη στροφορμή και όλα εκείνα τα μεγέθη που είναι αναγκαία για την περιγραφή του συστήματος. Θέλω να κρατήσουμε ότι το εσωτερικό γινόμενο δύο μηγαδικών τετραγωνικά ολοκληρώσιμων συναντήσεων συγκλίνει και είναι μηγαδικός αριθμός ή πραγματικός, ενώ το εσωτερικό γινόμενο μίας μηγαδικής τετραγωνικής ολοκληρώσιμης συνάρτησης με τον εαυτό της, δηλαδή ψι ψι, είναι πάντα πραγματικός θετικός αριθμός. Να κάνουμε εδώ και μια παρατήρηση. Σε κάθε διανυσματικό χώρο εφοδιασμένο με εσωτερικό γινόμενο, το τετράγωνο του μέτρου ενός στοιχείου ορίζεται έτσι. Το τετράγωνο του μέτρου είναι το εσωτερικό γινόμενο του στοιχείου με τον εαυτό του. Έτσι, για παράδειγμα, το μέτρο μιας τετραγωνικά ολοκληρώσιμης συνάρτησης ορίζεται από τη σχέση ψι-ψι ή ολοκλήρωμα ψι αστεράκι ψι τεχή, και το ψι αστεράκι ψι κάνει μέτρο στο τετράγωνο. Έτσι λοιπόν, ολοκλήρωμα μέτρο στο τετράγωνο της συνάρτησης ψι επί τεχή. Θα δούμε αργότερα ότι αυτό το μέτρο της τετραγωνικάς ολοκληρώσιμης συνάρτησης, αυτό εδώ που δεν θα το κρατήσουμε καθόλου και ξεχάσετε το, πως θα το γράφουμε σε αυτήν εδώ τη μορφή ψι επί ψι, απλά το αναφέρω, και θα λέμε το εσωτερικό γινόμενο μια συνάρτηση με τον εαυτό της, ή διαφορετικά αυτό εδώ πέρα θα το λέμε αν είναι έσω με τη μονάδα συνθήκη κανονικοποίησης. Ουσιαστικά τα διανύσματα που θα δουλέψουμε θέλουμε να είναι μοναδιαία, να έχουν μέτρο μονάδα. Τέλος πάντων, κρατήστε το σαν παρατήρηση, θα το χρειαστούμε πουθενά. Ό,τι χρειαζόμαστε θα σας το τονίζω. Εντάξει, εδώ πέρα γράφουμε και την ανισότητα Schwarz. Τι ισχύει? Ότι το μέτρο του εσωτερικού γινωμένου δύο συναρτήσεων είναι μικρότερο ίσο από το ρίζα ψι ψι, ρίζα φι φι. Και η ισότητα είναι ίση όταν το ψι με το φι είναι ανάλογα. Τι εννοούμε ανάλογα, αφού είναι διανύσματα? Στην πραγματικότητα, όταν το ψι είναι γραμμικός εξαρτημένο με το φι. Να προχωρήσουμε στις ιδιότητες του εσωτερικού γινωμένου. Όσοι έχουν μελετήσει κβαντομηχανική 1, τότε θα θυμούνται πως συμβολίζαμε το εσωτερικό γινόμενο με δύο παρένθεσεις και μία αποδιαστολή ανάμεσα. Εδώ πέρα στην κβαντομηχανική 2 χρησιμοποιούμε το συμβολισμό του Dirac. Με βάση τη θεωρία του Dirac, κάθε κβαντική κατάσταση ψη περιγράφεται ταυτοχρόνως από δύο αφηρημένα διανύσματα. Το πρώτο διάνυσμα θα το ονομάζουμε ket και θα το συμβολίζουμε έτσι, ψη. Ψικέτ το λοιπόν θα το διαβάζουμε, ή διαφορετικά εν συντομία θα το λέμε ψι, αν καταλαβαίνουμε βέβαια ότι είναι κέτ. Ενώ το δεύτερο διάνυσμα, το οποίο είναι συνειζυγές διάνυσμα του πρώτου, θα το ονομάζουμε μπρα και θα το συμβολίζουμε έτσι. Ποια είναι η σχέση συζυγίας? Η σχέση συζυγίας για αυτά είναι ότι το ψικέτ τάνγκερ μας κάνει ψίπρα, ενώ το ψίπρα τάνγκερ μας κάνει ψίκετ. Μην τρομάζετε με αυτά, λέμε θεωρία. Στις ασκήσεις σιγά σιγά θα αρχίσετε να καταλαβαίνετε τι γίνεται. Θα δούμε παρακάτω ποια είναι η σχέση συζυγίας μεταξύ δύο διανυσμάτων στο συμβολισμό του Dirac. Γιατί πήραν όμως τα διανύσματα μπρα και κέτ αυτή την ονομασία? Στην κβαντομηχανική 1, το εσωτερικό γινόμενο δύο κατοστάσεων το συμβολίζαμε έτσι, φύψη. Και στην πραγματικότητα θα σχηματίζουν μία παρένθεση, και γι' αυτό το λόγο ήθελε ο Dirac όταν το εσωτερικό γινόμενο να διαβάζεται σαν παρένθεση, αν θέλετε, που bracket προκύπτει από τη λέξη bracket, παρένθεση. Πώς γράφεται όμως το εσωτερικό γινόμενο στο συμβολισμό του Dirac? Στην κβαντομηχανική 1 είπαμε ότι τις καταστάσεις τις συμβολίζαμε έτσι, μετά είπαμε ότι οι καταστάσεις μπορούν να περιγράφονται από αφηρημένα διανύσματα που είναι αυτό και αυτό. Στην πραγματικότητα πολλαπλασιάζουμε ένα μπρα επί ένα κέτ, αυτά εδώ πέρα είναι το ίδιο πράγμα, και τελικά το συμβολίζουμε έτσι. Έτσι συμβολίζουμε το εσωτερικό γινόμενο, έτσι θα το συμβολίζουμε.
που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με αυτό εδώ πέρα. Αν μπερδεύεστε, κρατήστε ότι είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με αυτό εδώ. Πάμε να δούμε όμως τώρα μερικές ιδιότητες του εσωτερικού γινωμένου, που όμως, αν θυμόστε καλά, έχουμε γράψει. Έχουμε ορίσει ποιο είναι το εσωτερικό γινόμενο, επομένως μπορείτε να σκεφτείτε κάποιες ιδιότητες ή ακόμα και να τις αποδείξετε. Δεν θέλω να ξεχάσετε ποτέ ότι το εσωτερικό γινόμενο είναι ένα ολοκλήρωμα του γινωμένου δύο συναρτήσεων σε όλο το χώρο. Το εσωτερικό γινόμενο ενός καταστατικού διανύσματος με το εαυτό του είναι πραγματικός αριθμός και μάλιστα πάντα μεγαλύτερος ίσον με το 0, και για να είναι ίσο με το 0 σημαίνει ότι το ίδιο το καταστατικό διάνυσμα είναι 0. Στην πραγματικότητα δηλαδή δεν περιγράφει καμία κατάσταση. Να δούμε τη δεύτερη ιδιότητα. Αν θέλουμε να γράψουμε πρώτα το φ και μετά το ψ, τότε πρέπει να βάλουμε αστεράκι, να πάρουμε τη συζυγής μορφή, πολύ χρήσιμη ιδιότητα. Δηλαδή το bracket του ψ φ είναι ίσο με το bracket του φ ψ αστεράκι, συζυγής μορφή. Μπορείτε να το αποδείξετε αυτό? Ναι, μπορείτε να το αποδείξετε, γιατί ξέρουμε το εσωτερικό γινόμενο, το γνωρίζουμε. Το ψ φ θα είναι στην πραγματικότητα, αν είναι στη μία διάσταση, ολοκλήρωμα ψ αστεράκι επί φ δε χ. Το φ ψ θα είναι ολοκλήρωμα φ αστεράκι επί ψ επί δε χ. Και όλο εις την αστεράκι, το φ αστεράκι θα γίνει φ, το, επειδή είναι δύο φορές εις την αστεράκι, επειδή είναι δύο φορές η συζυγή στη μη, φ αστεράκι στην αστεράκι κάνει φ, ενώ το ψ αστεράκι παραμένει ψ αστεράκι. Αυτό που γράφεται στη συζυγή μορφή γράφεται πρώτο. Ουσιαστικά είναι το ψ φ. Αποδείξτε το, θέλω να κάνετε πράξεις. Όταν γράφουμε αυτό εδώ πέρα, δηλαδή ανάμεσα στο μπράκι στο κέτι υπάρχει ένα σε, αυτό μπορούμε να το γράφουμε στο κέτ όπως είναι κανονικά και μπορεί να βγει επίσης έξω από το εσωτερικό γινόμενο, αφού σας θυμίζω ότι το εσωτερικό γινόμενο είναι ένα ολοκλήρωμα. Και εδώ πέρα είναι μια επαλληλία δύο καταστάσεων αριστερά και δύο καταστάσεων δεξιά, που τελικά βλέπετε ότι μπορεί να γραφεί σε όλες τις μορφές. Θυμίζει αν θέλετε εδώ κάτι σαν πολλαπλασιασμό, το πρώτο με το πρώτο, το πρώτο με το δεύτερο και το καθεξής. Για να δούμε και λίγο τις συζυγείς καταστάσεις. Υποθέσουμε ότι μια κατάσταση γράφεται σε αυτή τη μορφή, σε ψ, τότε συζυγεί της κατάσταση, η μπρα δηλαδή κατάσταση, γράφεται ψ μπρα επί σε αστεράκι. Ενώ αν ήταν τελεστής α ψ, τότε θα γραφόταν ψ α ντάγκερ, το σταυρουδάκι που σημαίνει συζυγία, αλλά όχι σαν μηγαδικός αριθμός πλέον, αλλά συζυγία σε αυτό το συμβολισμό του Dirac, το διαβάζουμε α τάγκερ, τάγκερ. Έτσι το διαβάζω εγώ, μπορεί να το δείτε και κάπως διαφορετικά, εγώ το διαβάζω τάγκερ. Ξανατονίζω, για να μπορείτε να θυμόσαστε αυτές τις ιδιότητες πρέπει να τις αποδείξετε. Εντάξει, η πρώτη είναι προφανής, οι άλλες τρεις θέλω να τις κάνετε. Αφού είπαμε το εσωτερικό γινόμενο, συγγνώμη σας κουράζω, είναι ένα ολοκλήρωμα. Είναι πολύ απλές οι αποδείξεις. Αυτό το πίνακα να το σχηματίσετε στο τετράδιό σας. Αριστερά έχουμε τα κέτ και δεξιά έχουμε τα μπρα, δηλαδή τη συζυγή μορφή του κέτ. Βλέπουμε πως γίνεται, δηλαδή το κέτ, συζυγή μορφή του κέτ γίνεται μπρα. Το σέψι, ένα γινόμενο ας πούμε ενός αριθμού με ένα κέτ. Αν πάρουμε τη συζυγή μορφή, δηλαδή όλο αυτό το βάλουμε σε παρένθεση και απ' έξω ένα σταυρουδάκι, το ντάγκερ που λέμε, συζυγή μορφή, τότε αναποδογυρίζει όλα τούμπα αν θέλετε και παίρνουμε τη συζυγή μορφή του μηγαδικού αριθμού, όπου βλέπετε σε είναι μηγαδική αριθμή. Πάμε να δούμε και ένα γραμμικό συνδυασμό δύο καταστάσεων, το σε 1 ψ 1 και σε 2 ψ 2 θα γίνει ψ 1 σε 1 αστεράκι και ψ 2 σε 2 αστεράκι. Αν έχουμε ένα γραμμικό συνδυασμό καταστάσεων, αυτό εδώ δηλαδή ένα άθροισμα πολλών καταστάσεων μαζί με βάση την προηγούμενη ιδιότητα, εντάξει, προφανώς δεν θα αναποδογυρίσουμε το άθροισμα, δεν αναποδογυρίζεται, αλλά αναποδογυρίζουμε το ψινί και το σενι αστεράκι πάει δεξιά.
Κάποιοι νομίζουν ότι το αστεράκι με τον Dagger είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Διαφωνώ καθέτος με αυτό. Δεν είναι το ίδιο πράγμα και για πρώτη φορά το βλέπουμε εδώ. Αν έχουμε για παράδειγμα ένα πίνακα σε 1 σε 2 σε 2 όπου σε 1 σε 2 σε 2 είναι μεγαδική αριθμή, τότε η συζυγής μορφή αυτού νου του πίνακα είναι ο πίνακας από στήλη να γίνει γραμμή, δηλαδή ο ανάστροφος πίνακας, και όλες οι τιμές του να γίνουν μεγαδική αριθμή. Συγγνώμη, και όλες οι τιμές του να πάρουν τη συζυγής μορφή, δηλαδή το σε 1 θα γίνει σε 1 αστεράκι. Ο τελεστής α γίνεται α τάγκερ. Αργότερα θα δούμε ότι οι τελεστές μπορούν να γραφτούν σε μορφή πίνακα. Για παράδειγμα, ο τελεστής α σε μορφή πίνακα π.χ. μπορεί να γραφτεί σε αυτήν εδώ τη μορφή. Τότε η συζυγή μορφή του πίνακα αυτή εδώ, όπως είπαμε, γίνεται ο πίνακας ανάστροφος και παίρνουμε όλες τις συζυγές παραστάσεις των μεγαδικών αριθμών. Αν έχουμε το γινόμενο ενός τελεστή, τη δράση μάλλον ενός τελεστή πάνω σε ένα καταστατικό διάνυσμα και θέλουμε να πάρουμε για κάποιο λόγο τη συζυγή μορφή του, τότε είναι ψίμπρα επί αλφα τάγκερ. Κρατήστε ότι βλέπετε ότι ο τελεστής αλφα δρά δεξιά σε ένα κέτ. Όταν έχει αστεράκι σημαίνει ότι δρά σε ένα μπρα αριστερά, δράει από αριστερά. Ενώ αν έχουμε πάλι μία παλιλία της δράσης δύο τελεστών και θέλουμε να πάρουμε τη συζυγής μορφή του, ακριβώς το ίδιο πράγμα όπως και προηγουμένως, ψ1 αλφα τάγκερ και ψ2 βίτα τάγκερ. Ξαναλέω, μπορεί να μην καταλαβαίνετε τίποτα, κανένα πρόβλημα, θα κάνουμε ασκήσεις και σιγά σιγά θα αρχίσετε να καταλαβαίνετε για να μπαίνετε στο νόημα. Λέμε θεωρία. Αυτά γράψτε σε κάποια σελίδα, σε κάποια α4, να τα έχετε ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε στις ασκήσεις. Πάμε να κάνουμε ασκησούλες. Ζητάνε να βρούμε το ιστορικό γινόμενο αυτό εδώ. Ωραία. Θα γράψετε την ψ1 όπως είναι. Θα γράψετε πάλι την ψ2 όπως είναι από κάτω. Και μετά θα βρείτε δίπλα τη συζυγής μορφή. Με βάση τα τρίκ, τα κόλπα που είδαμε προηγουμένως. Έτσι το λοιπόν αντί ψ1, αντί ψ2 και βρίσκουμε τη συζυγής μορφή. Αναποδογυρίζουμε και παίρνουμε τον συζυγή τελεστή, δηλαδή τον β' τάγκερ. Θα δούμε αργότερα τι συμβαίνει και πώς ορίζεται σαν τελεστής, αλλά προς το πάνω κρατήστε τον πίνακα τον αρχικό που σας έδωσα. Ωραία. Αφού έχετε βρει το ψ2 το μπρα και το ψ1 το κέτ, μπορείτε να βρείτε το bracket, δηλαδή το εσωτερικό γινόμενο του ψ2 με το ψ1. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να γράψετε το ψ2 δίπλα το ψ1 όπως το βλέπετε και μετά ό,τι βλέπετε ακριβώς. Τίποτα το σπουδαίο. Αυτό είναι το εσωτερικό γινόμενο. Με 2-3 κολπάκια, 2-3 trick που γράψαμε προηγουμένως, έναν πίνακα ουσιαστικά που σας παρουσίασα προηγουμένως, έχω κάνει την πρώτη μου άσκηση. Πάμε στην επόμενη άσκηση. Μας δίνει μια κατάσταση που είναι γραμμένη ως γραμμικός συνδυασμός πολλών καταστάσεων. Αυτό εδώ πέρα σημαίνει άθροισμα σε όλα τα νη, αν το νη παίρνει την τιμή 1. Έως άπειρο ή μπορεί κάπου να σταματάει, γι' αυτό δεν έχουμε βάλει δείκτες, είναι γενικά κάνουμε ασκήσεις, που σημαίνει για παράδειγμα σε 1 ψ1, σε 2 ψ2, σε 3 ψ3 και το καθεξής. Και έχουμε και μια κατάσταση φ, πάλι γραμμένος γραμμικός συνδυασμός κάποιων καταστάσεων. Των ίδιων καταστάσεων βλέπουμε ψ, αλλά με διαφορετικούς συντελεστές μπαινή. Το σενή λέγονται οι συντελεστές που βρίσκονται μπροστά από τα διανύσματα, ονομάζονται συντελεστές. Αν ήμασταν στον ευκλείδιο χώρο θα λέγαμε ότι είναι αυτά εδώ πέρα οι συντεταγμένες και αυτά εδώ πέρα τα μοναδιά διανύσματα του ευκλείδιου χώρου. Βέβαια τώρα είμαστε σε ένα γενικό χώρο Hilbert. Τι κάνουμε, γράφουμε την πρώτη κατάσταση όπως είναι κανονικά, γράφουμε τη δεύτερη κατάσταση όπως είναι κανονικά και βρίσκουμε τη συζυγή μορφή της. Δηλαδή το ΚΕΤ γίνεται μπρα και το BM γίνεται BM αστεράκι, μόνο που γράφουμε πρώτα το μπρα
και μετά το συντελεστή BM. Και αυτό το κάνουμε γιατί θα κάνουμε ένα εσωτερικό γινόμενο. Και μέσα στο εσωτερικό γινόμενο, επειδή μπορεί να είναι ολοκληρώματα ή οτιδήποτε άλλο, πρέπει να βρίσκονται και οι συντελεστές. Ωραία, παίρνουμε το εσωτερικό γινόμενο του φ με το ψ, ό,τι βρήκαμε εδώ, το γράφουμε κατευθείαν εδώ. Και ό,τι βρήκαμε εδώ, το γράφουμε κατευθείαν εδώ. Βλέπετε εδώ ότι ενώ υπήρχε ο δείχτης ν, ξαφνικά σας τον έγραψα με ένα δείχτη μ. Εδώ δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπορεί κάποιος να τον έγραφε με τον ίδιο δείχτη ν. Αλλά εδώ πέρα υποχρεούμαστε να αλλάξουμε δείχτες, γιατί όταν πολλαπλασιάζουμε και έχουμε δύο αθροίσματα, αν δεν αλλάξουμε δείχτες, τότε θα χάσουμε κάποιους όρους. Σκεφτείτε το λίγο. Τα αθροίσματα τα γράφουμε πρώτα, όπως τα βλέπουμε, και μετά ακολουθούν ό,τι περισσεύει, το γράφουμε δίπλα. Μιλάω λίγο εκλαϊκευμένα να το πω. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο απλός γίνεται για να καταλάβετε. Επομένως, βρισκόμαστε εδώ. Θα γυρίσετε πίσω στην ιδιότητα 3 που είχαμε γράψει και θα θυμηθείτε ότι οι αριθμοί μπορούν να βγουν έξω από το... οι συντελεστές, μάλλον οι σταθεροί αριθμοί, μπορούν να βγουν έξω από το εσωτερικό γινόμενο. Έτσι σας παρουσιάζω το επόμενο βήμα και είναι αυτό εδώ. Αργότερα μπορεί να σας πω ότι αυτά εδώ πέρα είναι ορθοκανονικά ιδιοδιανύσματα, είναι στελεστή ή ορθοκανονικές βάσεις αν θέλετε. Αν είναι ορθοκανονικές βάσεις σημαίνει ότι όταν έχουμε το εσωτερικό γινόμενο δύο ίδιων καταστάσεων παίρνουμε την τιμή 1, ενώ όταν έχουμε το εσωτερικό γινόμενο δύο διαφορετικών καταστάσεων αυτομάτως μηδενίζονται. Δηλαδή κάτι σαν μοναδιαία διανύσματα, το εσωτερικό γινόμενο μοναδιαίων διανυσμάτων. Αυτό όπως σας το περιγράφω μπορεί να γραφτεί με τη δέλτα του Κρόνικερ, ότι αν είναι ορθοκανονικές οι βάσεις αυτές, το ψ είναι ψ μ κάνει δέλτα του Κρόνικερ, δηλαδή μονάδα όταν οι δείχτες είναι ίδιοι και μηδέν όταν οι δείχτες είναι διαφορετικοί. Το δέλτα του Κρόνικερ έχει ως σκοπό να σκοτώνει τον ένα από τους δύο δείχτες στο διπλό άθροισμα, δηλαδή το δέλτα του Κρόνικερ, αν θέλετε, αφήνει να επιβιώσει μόνο ο ένας δείχτης. Αυτό του Κρόνικερ, αυτό που πρέπει να κρατήσετε όταν βρεθεί μέσα σε ένα διπλό άθροισμα, κάνει το διπλό άθροισμα μονό και να αφήσουμε μόνο τον ένα δείχτη. Άρα τελικά το εσωτερικό γινόμενο παίρνει αυτήν εδώ τη μορφή. Είχαμε την επαλληλία δύο καταστάσεων και όπως βλέπετε είναι ένας αριθμός. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα άθροισμα πολλών αριθμών που τελικά μας κάνει ένα βαθμωτό. Ό,τι κάναμε σε αυτό το μάθημα, τις δύο ασκήσεις που κάναμε, αφού μελετήσετε ξανά την θεωρία, θέλω να τις ξανακάνετε. Αυτό το βίντεο θέλω να το ξαναδείτε, γιατί θα μπαίνουμε σιγά σιγά στα βαθιά και αν δεν έχετε εξοικειωθεί με αυτά, ίσως θα συναντήσουμε πρόβλημα. Το email μου κάπου εμφανίζεται, μπορείτε να το δείτε. Αν έχετε κάποιο πρόβλημα μπορείτε να στείλετε email και αν μπορώ θα απαντήσω το συντομότερο. Ή να γράφετε κάτω στα post του βίντεο αν έχετε κάποιες απορίες. Προς το παρόν σας αφήνω, ελπίζω να μην σας κούρασα. Εντάξει, είναι λίγο αφηρημένα, το καταλαβαίνω. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε, θα το πούμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά μέχρι τότε.